Με φόντο ένα από τα πιο ιδυλιακά παραθαλάσσια τοπία του Αγίου Νικολάου, διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Γεωργίου και Αριστέας Μαμιδάκη για δεύτερη φορά το διήμερο φεστιβάλ Blue Fest Crete 2019. Το πρόγραμμα περιλάμβανε πληθώρα πολιτιστικών δράσεων με νέες αλλά και παραδοσιακές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, ενώ μεγάλο μέρος του φεστιβάλ αφιερώθηκε στην γαστρονομία και στην ανάδειξη ντόπιων παραδοσιακών προϊόντων του νησιού. Με μακρά ιστορία και με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, την προβολή του έργου Ελλήνων δημιουργών και την ενίσχυση των δεσμών τουρισμού και πολιτισμού, το Ίδρυμα Γεωργίου και Αριστέας Μαμιδάκη παρουσίασε και φέτος οικαστικές και γαστρονομικές δράσεις με φόντο ένα από τα ωραιότερα μέρη της Κρήτης. Όλα αυτά στα πλαίσια του Blue Fest Crete 2019, που για δεύτερη συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο και στο Minos Beach Art Hotel. Αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε ως Ίδρυμα Γεωργίου και Αριστέας Μαμιδάκη σε δύο θέματα. Η μία θεματική είναι καλλιτεχνική και η δεύτερη θεματική έχει να κάνει με φιλοξένεια και γαστρονομία. Γιατί θεωρούμε ότι οι τρεις πυλώνες του Ιδρύματος, τέχνη, άνθρωπος, περιβάλλον, θα πρέπει να συνδυαστούν. Προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού, κατά τη δεύτερη ημέρα του Blue Fest, επιχειρήθηκε με απόλυτη επιτυχία η ανάδειξη της ντόπιας γαστρονομίας μέσα από ένα σύμπλεγμα προϊόντων και επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της παραγωγής και της εστίασης. Το στίγμα δόθηκε και από το διάσημο Consultant Chef της Blue GR Hotel and Resorts, Γιάννη Μπαξεβάνη, που θέλησε να προάγει την αξία των κριτικών προϊόντων, τα οποία, όπως είπε, πρέπει να πρωταγωνιστούν στην κουζίνα των ξενοδοχείων. Θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο ότι ένα ξενοδοχείο και ένα εστιατόριο, δουλεύοντας μόνο τοπικά προϊόντα, μπορεί να δουλέψει και να δώσουμε δουλειά στους γύρω μας. Φανταστείτε, είχα γράψει κάποτε στην τοπική εφημερίδα του Αγίου Νικολάου, φανταστείτε πως θα ήταν ο τόπος μας αν όλα τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια δουλεύαν μόνο τοπικά προϊόντα. Πόσος κόσμος θα δούλευε δίπλα μας. Στο πλαίσιο της παρουσίασης, μάλιστα, πραγματοποιήθηκαν ολιγόλεπτες συνεντεύξεις από κριτικούς παραγωγούς στο lovegreece.com, μεταφέροντας το μήνυμα της δημιουργικότητας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Συμμετέχουμε παρουσιάζοντας 13 κριτικούς παραγωγούς, οι οποίοι επιλέχθηκαν για την καινοτομία των προϊόντων τους, τη χρήση τεχνολογίας, προηγμένης τεχνολογίας, αλλά και μεθόδους παραδοσιακούς και ως επιτοπλίστων τα κριτικά φυσικά προϊόντα. Προηγήθηκαν μάλιστα κατά την πρώτη μέρα και συνάμα έναρξη του φεστιβάλ πολιτιστικές δράσεις με τα εγγένεια της εικαστικής έκθεσης Come with the Wind, έργου του εικαστικού καλλιτέχνη Θεόδωρου Ζαφυρόπουλου και του αρχιτέκτονα Γιώργου Ριμενίδη, των νικητών δηλαδή του βραβείου τέχνης του Ιδρύματος που θεσπίστηκε για πρώτη φορά φέτος. Ένα έργο που αποκαλύπτει μια γλυπτική και ηχητική εγκατάσταση που φέρει αναφορές στο αρχαίο μνημείο των Αέριδων στην Πλάκα. Οι 8 ηχητικές στήλες που το αποτελούν έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά σε σχέση με ένα κεντρικό σημείο προς τα 8 σημεία του ορίζοντα, επιτρέποντας τον επισκέπτη να ακούσει τον ήχο του αντίστοιχου ανέμου ανάλογα με τη θέση του. Δηλαδή, ανάλογα με τον προσανατολισμό και τη διεύθυνση, για παράδειγμα, ο Βοράς φέρνει χάλκινα πνευστά από τη Μακεδονία, αλλά ταυτόχρονα φέρνει και βορειοευρωπαϊκές μελωδίες, μουσικές κλπ. Αντίστοιχα, ο Νοτιάς φέρνει την κριτική λύρα μαζί με αφρικάνικες μελωδίες και πάει λέγοντας. Κερδίζοντας αυτό το βραβείο, μας δόθηκε αυτή η δυνατότητα να το υλοποιήσουμε. Μια ιδέα πολύ απλή, με ποιο τρόπο καταλαβαίνουμε, αποκωδικοποιούμε και αντιλαμβανόμαστε αναπαραστατικά τους ανέμους, με μια ιδέα με πολλή ιστορία, με πολύ συμβολισμό.